Αγαπητοί μου αδερφοί, είμαστε και πάλι μαζί. Αύριο είναι η Δευτέρα Κυριακή Μαθαίου, όπως λέγεται, και κατά την τυπική διάταξη της Εκκλησίας μας, το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα θα είναι από το κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο, από το 4ο κεφάλαιο και οι στίχοι 18 έως 23. Λέγει λοιπόν το κείμενο το οποίο θα ακούσουμε αύριο στην Θεία Λειτουργία. Το καιρό εκείνο, λέγει, στίχος 18 κεφάλαιο 4, περιπατών ο Ιησούς παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδερφούς, Σίμωνα τον λεγόμενο Πέτρον και Ανδρέα τον αδελφόν αυτού, βάλλοντας αμφίβληστρον εις την θάλασσα, εις αγκαραλείς. Κατ' εκείνον τον καιρό, λέγει, ο Ιησούς καθώς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, είδε δύο αδερφούς, το Σίμωνα που τον έλεγαν και Πέτρο και τον αδερφό του τον Ανδρέα, να ρίχνουν τα δίχτυα στην θάλασσα, στη λίμνη, γιατί ήσαν ψαράδες. Στίχος 19. Και λέγει αυτής, «Δε φταίω πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλοίς ανθρώπων. Ακολουθήστε με», τους λέγει, «και εγώ θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Στίχος 20. «Η δε ευθέως αφέντε στα δίχτυα, ακολούθησαν αυτό». Και αυτοί αμέσως αφού άφησαν τα δίχτυα, τον ακολούθησαν. Στίχος 21. «Και προβάς εκείθεν, είδεν δύο άλλους αδελφούς, Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννη των αδελφών αυτού, εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, καταρτίζοντας τα δίχτυα αυτών και κάλεσεν αυτούς». Προχωρώντας δε πιο πέρα, είδε δύο άλλους αδελφούς, τον Ιάκωβον, τον γιο του Ζεβεδαίου, και τον αδελφόν του τον Ιωάννη. Βρίσκοντας το πλοίο στο ψαροκάικο, μαζί με τον πατέρα τους τον Ζεβεδαίο, και τακτοποιούσαν τα δίχτυά τους, και τους εκάλεσε. Στίχος 22. «Ιδε ευθέως αφέντες τα δίχτυα, αφέντες το πλοίο και τον πατέρα αυτών, ακολούθησαν αυτό. Και αυτοί άφησαν αμέσως το πλοίο και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν». Στίχος 23. «Και περιήγεν όλη τη Γαλιλαία ο Ιησούς διδάσκονεν τις συναγωγές αυτών και κηρύσσον το Ευαγγέλιον της Βασιλείας και θεραπεύον πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν εν το λαό. Ο Ιησούς περιόδευε όλη τη Γαλιλαία, δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού και θεράπευε τους ανθρώπους από κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία». Και εδώ τελειώνει το κείμενο του Ευαγγελικού Αναγνώσματος, το οποίο θα ακούσουμε αύριο στην Θεία Λειτουργία, Κυριακή Δευτέρα του Μαθαίου. Για να το δούμε λίγο πιο βαθιά όσο μπορούμε. Ο Ιησούς, ο Κύριος μας, ευρίσκεται στη Γαλιλαία και εκεί επήγε όταν έμαθε ότι συνέλαβαν τον Ιωάννη τον πρόδρομο και έφυγε από την Ναζαρέτ και επήγε στην Καπερναού που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης. Και από εκεί άρχισε να κηρύττει και να λέει «μετανοείται γιατί έφτασε η Βασιλεία του Θεού». Αρχίζει το κήρυγμα του Κύριος από την Γαλιλαία και μάλιστα εκεί στην περιοχή της λίμνης της Γαλιλαίας. Μας λέγει λοιπόν το Ευαγγέλιο ότι καθώς περπατούσε ο Κύριος στην όχθη της λίμνης, είδε δύο αδέρφια, το Σίμωνα που τον έλεγαν Πέτρο και τον αδερφό του τον Ανδρέα, οι οποίοι έριχναν τα δίχτυα στη λίμνη γιατί ήταν ψαράδες. Βέβαια αδερφοί μου, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος,
δεν έκανε πράγματα τυχαία, δεν έκανε απλώς δηλαδή ένα περίπατο στις όχθες της λίμνης της Γαλιλαίας και τυχαία συνάντησε τον Πέτρο και τον Ανδρέα, αλλά επήγε εκεί ο Κύριος για να συναντήσει αυτούς τους δύο. Και γιατί να τους συναντήσει? Διότι αυτοί οι δύο, ο Πέτρος και ο Ανδρέας, ήσαν έτοιμοι και είχαν όλη την καλή διάθεση και την προαίρεση να ακούσουν τον Λόγο του Θεού. Ο Κύριος θέλει όλους τους ανθρώπους να τον γνωρίσουν και να τον αγαπήσουν όπως εκείνος μας αγαπά. Αλλά όμως αποκαλύπτει τον εαυτόν του σε αυτούς οι οποίοι είναι έτοιμοι να τον δεχθούν, και αυτό για να μην κατακριθούν οι υπόλοιποι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να δεχθούν την αποκάλυψη αυτήν του Κυρίου, αλλά λόγω του ότι είναι ανώριμοι ή δεν θέλουν, λόγω του ότι δεν θέλουν να ακολουθήσουν τον Θεό, με αυτήν την απόρριψη της πρόσκλησης του Θεού ευρεθούν σε χειρότερη πνευματική θέση. Επήγε λοιπόν ο ίδιος εις την θάλασσα της Γαλιλαίας για να βρει τον Σίμωνα και τον Ανδρέα, τον Πέτρο και τον Ανδρέα. Και επήγε γιατί αυτοί οι δύο ήσαν έτοιμοι, εδικαιούντο της Θείας Κλήσεως, ήσαν άνθρωποι αγαθοί, άνθρωποι ενάρετοι, άνθρωποι που ήθελαν να ακολουθήσουν τον Θεό, ήθελαν να γνωρίσουν την Βασιλεία του Θεού. Και το αποδεικνύει αυτό η συνέχεια. Έτσι και εμείς πολλές φορές όταν βλέπουμε γύρω μας ανθρώπους που ο Θεός κατά ένα παράδοξον τρόπο μέσα από την Θεία πρόνοια και αγάπη Του τους καλεί κοντά Του, πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, δεν κάνει χατήρια ο Θεός, δεν αγαπά άλλον πολύ και άλλον λίγο, δεν κάνει ας πούμε εξαιρέσεις ο Θεός. Όλους θέλει να τους καλέσει, όλους τους καλεί κοντά Του, σε όλους απευθύνεται η πρόσκλησή Του, αλλά δυστυχώς από εμάς τους ανθρώπους λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν τον Θεό. Λίγοι είναι αυτοί όπου έχουν την πνευματική ωριμότητα να ακολουθήσουν και να επακούσουν στην πρόσκληση αυτή του Χριστού. Όμως ο Κύριος αναμένει τον άνθρωπο, δεν μας εγκαταλείπει. Προσπαθεί, έτσι ανθρωπίζω να το πω, ο Κύριος πάντοτε να μας καλεί κοντά Του. «Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω», λέγει ο Θεός, ο Χριστός μας. «Να», λέγει, «στέκω στην πόρτα και συνεχώς χτυπώ. Αν κάποιος με ακούσει, θα μπω μέσα στην ψυχή του, στην καρδιά του και θα μείνω μαζί του». Ο Θεός πάντοτε, αδελφοί μου, χτυπά την πόρτα της καρδιάς μας. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα, και εμείς είμαστε δυστυχώς αυτοί οι οποίοι πολλές φορές για τη δική μας αμέλεια και τη δική μας ταλαιπωρία αρνούμαστε την είσοδο του Κυρίου μέσα στην ύπαρξή μας. Ο Πέτρος και ο Ανδρέας ήταν αδελφοί κατά σάρκα και είχαν επάγγελμα την αλεία, ήταν ψαράδες. Τους βρίσκει στη δουλειά τους, εκεί στην καθημερινότητά τους, εκεί όπου εργάζονταν. Δεν έκαναν κάτι το οποίο δεν έκαναν κάθε μέρα. Ήσαν στην εργασία τους οι άνθρωποι. Εκεί πήγε ο Θεός και τους συνήντησε. Δεν πήγαν αυτοί στον Θεό. Δηλαδή, ο Θεός πήγε κοντά τους, ο Χριστός μας πήγε κοντά τους και τους συνήντησε, γιατί αυτοί είχαν έτοιμη την καρδιά τους. Ετοίμασαν την καρδιά τους και αφού ετοίμασαν την καρδιά τους εδικαιούντο την Θεία επίσκεψη, την Θεία παρέμβαση, την Θεία πρόσκληση. Δεν τους αδίκησε ο Θεός. Πηγαίνει λοιπόν ο Χριστός κοντά τους και τους λέγει: «Δε φταίω πίσω μου και πίσω ημάς αλλοίς ανθρώπων. Ακολουθήστε με», λέγει,
«Ελάτε έξω πίσω μου», όπως λέμε εμείς στην Κύπρο, «και θα σας κάμω ψαράδες ανθρώπων». Βλέπετε τι λέει ο Χριστός εδώ. Πρώτα ακολουθήστε με, δεύτερο πίσω μου, και στη συνέχεια εγώ, όχι άλλος, όχι μόνοι σας, εγώ θα σας κάμω ψαράδες ανθρώπων. Το πρώτο γνώρισμα είναι να τον ακολουθήσουμε, να τον μοιάσουμε, να γίνομαι όμοιοι με αυτόν, δεύτερο πίσω μου. Και τότε όταν εσείς έρθετε μαζί μου, εγώ θα σας κάμω αλλοιείς ανθρώπων. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος δίδει το χάρισμα της αλλοίας των ανθρώπων. Τα χαρίσματα στην Εκκλησία δεν τα παίρνει κανείς με το χέρι του. Δεν τα παίρνει κανείς γιατί έτσι θέλει, από κοινοδοξία και από ανθρωπαρέσκεια και από υπερηφάνεια κινούμενος, αλλά ο Θεός είναι αυτός ο οποίος δίδει το χάρισμα για την οικοδομή και τον καταρτισμό του σώματος της Εκκλησίας. Αυτοί οι οποίοι πραγματικά ακολουθούν τον Χριστό πρέπει να του μοιάζουν. Το δεύτερο πίσω μου σημαίνει πρέπει να πατάς στα ίχνη τα δικά του. Πρέπει να είσαι όπως αυτός είναι. Πρέπει να γίνεις όπως ο Χριστός ήταν και είναι και θα είναι. Πρέπει η ζωή του Χριστού να είναι για σένα συνεχώς το πρότυπο και η αναφορά σου. Μόνον έτσι μπορείς να τον ακολουθείς. Αυτό το δεύτερο πίσω μου πρέπει συνεχόταν μπροστά μας. Να κρίνουμε τη ζωή μας με κριτήριο την Αγία και Πανάρετη ζωή του Χριστού. Η ζωή του Χριστού ήταν όπως η δική μας ζωή. Η δική μας ζωή ομοιάζει με τη ζωή του Κυρίου. Τα λόγια μας, τα έργα μας, οι πράξεις μας, τα διανοήματά μας, ο τρόπος που σκεφτόμαστε, ο τρόπος που ενεργούμε, ο τρόπος που μιλούμε, ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε, είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Κύριος ομιλούσε και συμπεριφέρεται και έπρατε. Αυτό πρέπει να είναι συνεχώς ενώπιό μας ως κριτήριο για να ρυθμίζουμε και τη δική μας ζωή. Και μετά, αφού κατά δύναμη προσπαθήσουμε να τον ακολουθήσουμε, και βέβαια ποιος είναι ικανός να μοιάσει στον Κύριο. Εξωτερικά και εσωτερικά, όχι μόνο στους τύπους, αλλά και στο βάθος της ύπαρξής του. Εκείνο που θα μας οδηγήσει στον Κύριο δεν είναι τόσο η απόλυτη μίμησης, όσο η ταπείνωσης και η μετάνοια. Μάθετε απ' εμού ότι πράως ημί και ταπεινώς την καρδία και ευρύσετε ανάπαυση της ψυχές ημών και μετανοείτε ίνκη και η βασιλεία των ουρανών. Πολλοί άνθρωποι διερωτώνται, έχω τόσα χρόνια που ακολουθώ τον Χριστό, τι έχω μοιάσει στον Χριστό, τι άλλαξε η ζωή μου, αφού είμαι στα ίδια χάλια που ήμουν πάντα, να μην πω και χειρότερα. Πολλές φορές ακόμα και πνευματικοί πατέρες κουράζονται, και με τον εαυτό μας τον ίδιο κουραζόμαστε και με τους άλλους αδελφούς μας και λέμε «μα τι γίνεται, δεν προχωρούμε, ούτε εκείνοι προχωρούν ούτε εγώ προχωρώ, αφού τα ίδια και τα ίδια επαναλαμβάνουμε και τις ίδιες και τις αμαρτίες κάνουμε, τι γίνεται με εμάς». Και κουραζόμαστε και απογοητευόμαστε και χάνουμε το θάρρος μας και δεν δουλεύει, ας πούμε, η ψυχή μας με προθυμία το έργο του Κυρίου. Όμως, αδελφοί μου, πρέπει να ξέρουμε ότι εκείνο που μας κάνει όμοιους με τον Χριστό δεν είναι να γίνουμε αλάνθαστοι και αναμάρτητοι. Ούτε αλάνθαστοι θα γίνουμε, ούτε αναμάρτητοι θα γίνουμε. Δεν μπορούμε. Δεν είναι μέσα στη φύση μας. Αλλά μπορούμε να γίνουμε αυτό που μας λέει ο Κύριος. Ταπεινή την καρδία.
Αυτός είναι ο Χριστός, πράος και ταπεινός στην καρδία. Να αγωνιστούμε στην ταπείνωση. Να αποβάλλουμε τον εγωισμό μας. Να αποβάλλουμε την κοινοδοξία, την ίηση, την υπερηφάνεια, την αλαζονία. Και να μάθουμε να μετανοούμε για τα λάθη μας. Άνθρωπος υπερήφανος δεν μετανοεί ποτέ του. Γιατί γνώρισμα της υπερηφάνειας είναι πάντοτε η δικαιολογία. Ο υπερήφανος άνθρωπος πάντοτε έχει δικαιολογία για όλα τα κακά που κάνει. Και φόνο να κάνει, πάλι θα δικαιολογήσει τον εαυτόν του. Ο ταπεινός άνθρωπος αναλαμβάνει πάνω του την αμαρτία του και ζητά από τον Θεό συγγνώμη και από τους ανθρώπους συγγνώμη και από όλους συγγνώμη και από τον εαυτό του ακόμα συγγνώμη. Και δεν αγχώνεται μέσα σε τελειομανίες και μέσα σε εκείνα τα τέλειωτα γιατί και γιατί και γιατί και γιατί, αλλά γνωρίζει την άκραν ευτέλεια του εαυτού του, γνωρίζει την αδυναμία του και δια της ταπεινώσεως, δια της πραότητος, εισέρχεται στον ευλογημένο χώρο της μετανοίας και αποσπά τη χάρη του Θεού. Η μετάνοια είναι αυτή η οποία θα μας σώσει, όχι τα εξωτερικά έργα. Η μετάνοια που γεννάται από την ταπείνωση. Τα έργα τα εξωτερικά είναι όπως τα φύλλα του δέντρου, που είναι απαραίτητα για να ζει το δέντρο, αλλά ο καρπός είναι το ζητούμενο. Το δέντρο πρέπει να είναι καρποφόρο. Εάν έχει φύλλα μόνο, θα ξεραθεί, δεν θα έχει αποτέλεσμα. Ζητούμε λοιπόν να γίνουμε όμοι με τον Θεό, να ακολουθούμε τον Χριστό δια της ταπεινώσεως και της μετανοίας. Ουσιαστικά αυτό είναι το έργο μας. Και μετά όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος, τότε ο Χριστός τον κάνει αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος. Αυτό που πρέπει να γίνει, αυτό που ολοκληρώνει τον άνθρωπο. Δεν παραβιάζει ο Χριστός την προσωπικότητά μας. Δεν παραβιάζει το χαρακτήρα μας, τα μειονεκτήματα και προτερήματά μας. Τα μεν μειονεκτήματα και τα πάθη και τις αμαρτίες τα μεταμορφώνει ο Χριστός σε αρετές και σε χαρίσματα δια της μετανοίας. Και τα μειονεκτήματά μας τα κάνει λίπασμα το οποίο τρέφει και αυξάνει το δέντρο της μετανοίας. Και στη συνέχεια, όπως είναι ο χαρακτήρας μας και η προσωπικότητά μας, αγιάζει τον εαυτό μας, αγιάζει την προσωπικότητά μας και έτσι ο απλούς γίνεται απλούς Άγιος, ο σύνθετος γίνεται σύνθετος Άγιος, ο ομιλητικός γίνεται ομιλητικός Άγιος, ο σιωπηλός γίνεται σιωπηλός Άγιος, ο δραστήριος γίνεται δραστήριος Άγιος, ο ησύχιος γίνεται ησύχιος Άγιος, ο εξωστρεφής γίνεται εξωστρεφής Άγιος και ο εσωστρεφής γίνεται εσωστρεφής Άγιος. Ο κάθε ένας γίνεται αυτό που είναι, αλλά μέσα στην αγιαστική χάρη του Θεού και δεν διαστρεβλώνει ο Θεός, δεν καταστρέφει ο Θεός τον εαυτό μας, όπως ένα άγριο δέντρο γίνεται ήμερο δέντρο. Την άγρια ελιά ο Θεός θα την κάνει ήμερη ελιά, δεν θα την κάνει χαρουπιά. Την άγρια, το άγριο αμπέλι θα το κάνει ήμερο αμπέλι. Το άγριο δέντρο θα το κάνει ήμερο δέντρο. Έτσι και τον άγριον άνθρωπο θα τον κάνει άγιο άνθρωπο. Μέσα από την ταπείνωση και τη μετάνοια. Και θα αποδώσει ο άνθρωπος έτσι εκατονταπλασίωνα και θα βρει πράγματι την πληρότητα της υπάρξεώς του και του προσώπου του. Και τι θα τους κάνει ο Θεός? Αλλιείς ανθρώπων, ψαράδες ανθρώπων. Δηλαδή το έργο των Αποστόλων, το έργο της Εκκλησίας, είναι να ψαρεύει ανθρώπους. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας.
να ρίχνει η Εκκλησία τα δίχτυά της, όπως οι ψαράδες, και να τα μαζεύει μετά και να βγάζει τα ψάρια, τα οποία θα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν τη σωτηρία τους. Και όπως όταν ψαρεύεις πρέπει να ξέρεις την τέχνη και πρέπει να έχεις καλά δολώματα και να ξέρεις πώς ρίχνεις τα δίχτυα και πού ρίχνεις τα δίχτυα και πότε ρίχνεις τα δίχτυα και για ποιο λόγο ρίχνεις τα δίχτυα, έτσι και η Εκκλησία δια των ανθρώπων της, δια κάθε ενός από εμάς, γίνεται ψαράς ανθρώπων. Με τρόπον γλυκή, με τρόπον χριστοπρεπή, με τρόπο θεοπρεπή, κάθε άνθρωπον τον καλεί να γνωρίσει τον Θεόν. Τον βγάζει από τον βυθό της αμαρτίας, τον βγάζει από την θάλασσα των κοσμικών παθών, τον εξάγει από το βάθος εκείνο της αφάνειας, της αμαρτίας, του εξαφανισμού της προσωπικότητας, της δουλείας στα πάθη, της εχμαλωσίας στην κακία και στην πονηρία, και τους εξάγει επάνω στην επιφάνεια, όχι για να πεθάνουν, αλλά για να ζήσουν, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος να είναι μέσα στο βυθό των παθών του, αλλά είναι φτιαγμένος για να ζει μέσα στην επιφάνεια του Θεού, να ζει μέσα στο οξυγόνο της Θείας Παρουσίας και στο φως του ηλίου της δικαιοσύνης. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Αυτό είναι το έργο των ποιμένων της Εκκλησίας. Αυτό είναι το έργο κάθε αδελφού μας. Γιατί πώς είναι δυνατόν, εάν αγαπάς τον αδελφό σου, αν τον βλέπεις να πνίγεται μέσα στην θάλασσα, αν τον βλέπεις να είναι στο βάθος του ωκεανού της δυστυχίας και να μην θέλεις να τον ελκύσεις προς τα πάνω, να τον γλιτώσεις, να τον σώσεις από το μεγάλο κακό της απουσίας του Θεού που βιώνει καθημερινά.